Είμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Νέα Σμύρνη Αρτάκη, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει ο φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ Ελλήνων Ολυμπιονικών και μια μεικτή ομάδα δημοσιογράφων, παρουσιαστών και καλλιτεχνών για την ενίσχυση τη Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Είμαστε ο παρουσιαστής του σημερινού αγώνα, κύριος Χρήστος Φερεντίνος. Κύριε Φερεντίνο, πώς είναι η εμπειρία να παρουσιάζετε σήμερα ένα τέτοιο παιχνίδι? Μεγάλη μου χαρά καταρχήν που με φώναξε εδώ ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, που είχε την πρωτοβουλία αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης για τα παιδιά της Κιβωτού και για το κοινωνικό παντοπολείο της πόλης. Είναι ο Περιφερειάρχης κύριος Σγουρός. Κύριε Σγουρέ, πώς είναι για σας η απόψινή εμπειρία, η σημερινή εμπειρία να συμμετάσχετε σε τέτοιο παιχνίδι? Πρώτα απ' όλα είναι πολλές συγκινήσεις. Από μικρό παιδί είμαι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Εγώ έπαιζα στο Μίλωνα και όταν πρωτό έγινε αυτό το γήπεδο ήμουν από τους πρώτους που έπαιξαν. Αντίπαλοι με τον Πανιόνιο. Όλοι οι φίλοι στη Νέα Σμύρνη και του Μίλωνα και του Πανιονίου συναντιόμαστε και βεβαίως υπάρχει το αίσθημα της συγκίνησης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί θυμόμαστε όλα τα χρόνια που ήμασταν και εμείς πιτσιρικάδες και το πόσο μας άρεσε το μπάσκετ. Λοιπόν, Μαρακάκης μέσα. Να τους τρέξει λίγο. Δεν ξέρω. Άμα θέλει να πέσει λίγο ξύλο, λίγο. Θέλα για λίγο ξύλο. Θα μας πείτε τις εμπειρίες σας από το σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής ξέρω θέλω οξυγόνο. Όχι, εντάξει, πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event που γίνεται και για καλό σκοπό πάνω απ' όλα. Είναι το παιδιά του Κιβωτού. Εγώ είμαι χαρούμενη διότι βλέπω πολλά παιδιά που παίζαμε και μπάσκετ μαζί παλιότερα. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, περνάμε πολύ καλά και είμαστε εδώ για το σκοπό που είπα. Κύριε Βραχάλη, σήμερα το σημαντικότερο είναι ότι ο αγώνας γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Το μπάσκετ ούτως ή άλλως για μας και για μένα και για την Ορθούλα, γιατί παίζουμε αρκετά χρόνια, είναι βοηθάμε το συμπαίκτη μας, σεβόμαστε το συμπαίκτη μας. Οπότε κατ' επέκταση σεβόμαστε και αγαπάμε και τον συνάνθρωπό μας και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Οπότε σε κάθε τέτοιο σκοπό δεν υπάρχει σκέψη για να τα αποκριθούμε, γίνεται αυτομάτως. Κοντά μας είναι ο δικηγόρος κύριος Μαρακάκης. Κύριε Μαρακάκη, σήμερα σας είδαμε από άλλο πόστο μέσα στο παρκέ να ενισχύετε και εσείς την προσπάθεια για την Κιβωτό του κόσμου και το κοινωνικό παντοπολείο. Όποια πρωτοβουλία είναι προς όφελος των παιδιών, ειδικά τέτοιες δύσκολες μέρες, θα μας βρίσκει μαζί πάντα. Εγώ δεν το έχω και πολύ με τον μπάσκετ, βέβαια. Αλλά είναι πολύ χαρούμενη η ατμόσφαιρα, μαζέψαμε αρκετά τρόφιμα. Ο Βασιλιστάκουλος, Βασιλική, και οι Ολυμπιονίκες συμμετέχουν σε αυτό το φιλανθρωπικό παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως, ήθελαμε να στηρίξουμε αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια για την Κιβωτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που είμαι εδώ σήμερα. Κύριε Συρίγο, γεια σας καταρχάς. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχε το νόημα της νίκης, ήταν το νόημα της συμμετοχής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το δικό σας κανάλι όλους τους επώνυμους και ανώνυμους που βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ο αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα ανάμεσα στους Έλληνες Ολυμπιονίκες και σε μεικτή ομάδα δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και παρουσιαστών έχει μόλις ολοκληρωθεί. Για την ιστορία, να πούμε ότι οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 40-40. Ωστόσο, αυτό που μένει είναι ο τελικός σκοπός, που ήταν η ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε από το κλειστό γυμναστήριο Νέας Σμύρνης για το nstv.gr. Ανδρέας Λεκάκης.